αυτά που ανεμοκατεβαίνουν και του τροχού που ώρες ψηλά και ώρες στα βάθη. Κατάφεραν να υλοποιήσουν το στόχο τους και το χειροκρότημα ήταν η καλύτερη ανταμοιβή. Ο λόγος για μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης του 28ου και 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, που κατάφεραν να καταλάβουν και να αποδώσουν 2.500 στίχους από τον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, τον οποίον ανέβασαν στη σκηνή. Αφουγκραστείτε το λοιπόν, για σπιάνι, όπου έχει γνώση, για να κατέχει αλλού βουλή και απόκριση να δώσει. Τα παιδιά με όλη τη βοήθεια και τη δικιά μας φυσικά έχουν βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι έχουν δώσει το καλύτερο τους εαυτό. Τα παιδιά αποφάσισα να παρουσιάσουμε 2.500 στίχους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου λίγοι και δεν δεχτήκανε να κάνουμε καμία έκπτωση σε αυτό. Ήταν ωραία η παράσταση, μας πήρε καιρό να τα μάθουμε, αλλά τα μάθαμε. Μου άρεσε που μαθαίναμε τους στίχους, η εμπειρία γενικά. Παρά τις δυσκολίες της κριτικής διαλέκτου, η παράσταση κατάφερε να ενθουσιάσει το κοινό και να ικανοποιήσει τους μικρούς μαθητές, που όπως αποτυπώθηκε και από την παράσταση, εκτός από την επιθυμία τους, είχαν κάνει και εξαιρετική προετοιμασία. Αυτή η εμπειρία είναι πραγματικά συγκρονιστική εμπειρία, διότι όταν συνεργάζεσαι με τα παιδιά που είναι αγνές, αθώες ψυχές, οπωσδήποτε η ερμηνεία των είναι και αληθινή. Μάθημα κι αυτό. Δεν είναι απλά ότι παίζεις και τελείωσε. Δυσκολεύτηκα στην αρχή, αλλά μετά στο τέλος είδαμε ότι ήταν τέλεια. Πέρασε πολύ ωραία και θέλω να το ξανακάνουμε πάρα πολλές φορές. Χαριτωμένο τελικό! Το στόχο με την φύση, η Ξατζή, δεν το βρίσκεται. Σε ανατολή και δύσκολο. Στην προσπάθειά τους αυτή, οι μαθητές είχαν τη στήριξη των εκπαιδευτικών, των γονέων αλλά και της περιφέρειας Κρήτης, που στάθηκαν αρρωγοί στην προσπάθειά τους, η οποία παρουσιάστηκε χθες στη θεατρική σκηνή στο σχολείο, που βρίσκεται στην οδό Παπαγιάννη Σκουλά 10, ενώ θα επαναληφθεί και το Σεπτέμβριο στην πύλη Βιθλέμ, προκειμένου να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν και μαθητές από άλλα σχολεία της πόλης. Με συγκινεί η προσπάθειά τους πόσο έχουν εμπεδώσει τόσους στίχους και με αυτή την κριτική τοπολαλιά που έχουμε εμείς εδώ. Και είναι πολύ ωραίο.